Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Πάμε, Σταύρο, να καλησπερίσουμε, να υποδεχθούμε μέσω Skype τον δεύτερο προσκεκλημένο μας. Είναι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Πολιτική επικαιρότητα. Έτσι. Στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε σιγά-σιγά τις εκλογικές περιφέρειες, γιατί 9 μήνες είναι, θα περάσουν νερό. Ο καιρός γαρεγγής. Έτσι ακριβώς. Κύριε Φάμελε, καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Καλησπέρα. Μας ακούει ο κύριος Φάμελος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς. Εγώ σας ακούω κανονικά. Πάντως υπάρχει, κύριε Φάμελε, κάποιος. Ακούω κανονικά. Υπάρχει, κύριε Φάμελε, κάποιος που μας ακούει όλους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω. Τώρα τι το ήθελες, Χρήστο μου, εδώ που τα λέμε τώρα. Τώρα τι να σου πω τώρα. Εγώ σας ακούω κανονικά, δεν με ακούτε? Σας ακούμε κανονικά. Απλά ο Σταύρος κάνει ένα σχόλιο, μια ατάκα. Λέει ότι υπάρχει κάποιος που μας ακούει όλους. Τώρα εντάξει. Τουλάχιστον αρκετούς. Δίνω τόπο στην οργή, γι' αυτό ξεκίνησε την κουβέντα. Αλλά για λόγους απορρίτου δεν λέμε ποιος είναι αυτός που. Και γιατί μάλλον μας είναι ακούν. Είναι αυτή η φήμη που πλανιέται πάνω από τη χώρα. Αυτό που λένε, μια φήμη πλανιέται πάνω από τη χώρα. Δεν ξέρουμε όμως ποιους ακούνε. Ότι μας ακούνε, μας ακούνε. Δεν ξέρουμε όμως ποιους και πόσους. Όλοι ακούνε όλους. Η δική σας κυβέρνηση άκουγε τον κύριο Πιτσιόρλα. Τώρα εντάξει. Γίνονται αυτά. Συμβαίνουν. Σταύρο, άνοιξε την κουβέντα. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί ακριβώς δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν ισχύει. Και μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά με τη σειρά που θα τα βάλετε εσείς. Ας τα πάρουμε από την αρχή, κύριε Φάμελε, πράγματι. Γιατί το νούμερο ένα που απασχολεί όλους τους πολίτες, κατά τα ψέματα, δεν είναι οι υποκλοπές ή οτιδήποτε, είναι η ακρίβεια. Το βλέπετε κι εσείς, το ξέρετε. Τι κάνουμε? Όλοι μιλούν για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Όλοι αναδεικνύουν το πρόβλημα, διαγνώσκουν το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ποια είναι η λύση, κύριε Φάμελε. Και σε μια Ευρώπη η οποία θα σκεφτεί, θα αποφασίσει, θα συνεδριάσει. Καταρχήν, οφείλω να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο σχετικά με το ποιο είναι το μείζον για τον καθένα και την καθεμία και για τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες του Atlas. Κοιτάξτε, αν κανείς σκεφτεί ότι για το θέμα των υποκλοπών έχουν τοποθετηθεί ήδη ένα πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, ένας πρώην πρωθυπουργός, μάλιστα δις πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, και ένας πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος, που δεν έχουν ίσως την αντίστοιχη τοποθέτηση για τα θέματα της ακρίβειας, κρατάει και ένα ενδεχόμενο για το πολιτικό σύστημα, για τους δημοκρατικούς θεσμούς, το θέμα των υποκλοπών να έχει μεγαλύτερη οξύτητα, παρότι η κοινωνική αντανάκλαση της ακρίβειας είναι πράγματι το μεγάλο θέμα των ημερών. Απλά το κρατώ ως ένα ερώτημα. Γι' αυτό το έθεσα. Μπορεί να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα το συζητήσουμε, βεβαίως. Το να τοποθετούνται εκτός. Ναι. Όμως πράγματι πλέον έχουμε μια διπλή κρίση η οποία συμβαίνει στην χώρα μας για τα ενεργειακά και την ακρίβεια. Λέω διπλή γιατί ένα κομμάτι είναι το εισαγόμενο και ένα κομμάτι είναι το εγχώριο. Πράγματι στο διεθνές επίπεδο η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε έναν χειμώνα που πιθανά έχει να ζήσει πολλές δεκαετίες. Αρνητικά εννοώ, με αρνητική χρειά. Φαίνεται ότι θα έχουμε, και ήδη αυτό έχει αρχίσει, σοβαρά προβλήματα επάρκειας ενέργειας, που αποδεικνύει πρώτα απ' όλα, για να βγάζουμε συμπεράσματα, ότι η Ευρώπη είναι πολιτικά και ενεργειακά ανασφαλής. Λέω πολιτικά, για να το ξεκαθαρίσω εισαγωγικά, γιατί μια επαρκής Ευρώπη, μια Ευρώπη που θα ήθελα και εγώ και εσείς να ζούμε, θα ήταν αυτή που θα είχε προλάβει ή θα είχε σταματήσει τον πόλεμο. Και ταυτόχρονα μια Ευρώπη η οποία, όταν λέω πόλεμο αναφέρομαι στην καταδικαστέα εισβολή στην Ουκρανία, και ταυτόχρονα μια Ευρώπη η οποία όταν έκανε ενεργειακό σχεδιασμό ή αναπτυξιακό σχεδιασμό με ενεργειακούς πόρους από τη Ρωσία, θα είχε στο νου της ως πολιτική ενότητα και το θέμα της επάρκειας και της διπλωματικής ασφάλειας της ενέργειας. Η Ευρώπη τώρα μετανιώνει γιατί χρησιμοποίησε την ενέργεια στην παραγωγή της για να κερδοφορεί ή να κερδοσκοπεί, αλλά ξέχασε ότι η ενέργεια έχει μια μεγαλύτερη κοινωνική και στρατηγική σημασία. Είναι ένα αγαθό στο οποίο πρέπει για να ζήσεις να έχεις πρόσβαση και για να παράγεις να έχεις πρόσβαση. Όταν παραδόθηκε το ενεργειακό στην λογική της αγοράς, είδαμε να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, γιατί μπορεί να ήταν φτηνότερη η ενέργεια από τη Ρωσία, αλλά δεν ήταν ασφαλέστερη. Τώρα
η Ευρώπη καταλαβαίνει το λάθος και συζητάει ο κύριος Μακρόν, η Γερμανία, για κρατικοποίησης φορέων, για ενεργειακή ασφάλεια εγχώριων καυσίμων, αλλά είναι αργά. Δεν προλαβαίνει να κάνει αναστροφή του προβλήματος για να βρει λύσεις εσωτερικές, γιατί έχει αδυνατήσει και όσον αφορά τα θέματα, αν θέλετε, της πολιτιακής διοίκησης του θέματος της ενέργειας. Δεν λέω κρατικής, γιατί δεν είμαι αυτής της άποψης. Περισσότερο θα με ενδιαφέρει μια ισχυρή πολιτεία με θεσμούς που θα εξασφάλιζε και στην αγορά τη λειτουργία της. Mm-hmm. Αυτό είναι το εξωτερικό πρόβλημα, που δεν φαίνεται να λύνεται. Δυστυχώς, θα έχουμε πρόβλημα επάρκειας και άρα πρόβλημα κόστους. Το εσωτερικό πρόβλημα είναι αντίστοιχης βαρύτητας. Κατάφερε η κυβέρνηση και δημιούργησε στην Ελλάδα ενεργειακό ζήτημα πριν από την Ευρώπη. Μας έβαλε δηλαδή για ένα χρόνο σε μια ακραία κρίση ακρίβειας, με εσχροκέρδια και υπερκέρδη, τα οποία τα παραδέχτηκε καθυστερημένα, και ταυτόχρονα επέλεξε, εγώ το θεωρώ ενεργειακό έγκλημα, να χάσει ενεργειακά εργαλεία πουλώντας τα δίκτυα ενέργειας και αερίου και ρεύματος, αλλά και τη ΔΕΗ, ενώ μπροστά στην πόρτα της ενεργειακής κρίσης. Αυτό ήταν τραγικό. Και το λάθος της απολιγνητοποίησης, της ψεύτικης, γιατί δεν ήταν πραγματική απολιγνητοποίηση, που μας δέσμευσε ο κ. Μητσοτάκης το 19 του Σεπτέμβριο στο ρώσικο εισαγόμενο και τώρα πανάκριβο και προβληματικό αέριο. Αυτό έκανε. Ένα τραγικό ενεργειακό λάθος. Νόμιζε ότι έτσι θα βγουν περισσότερα λεφτά για το λεγόμενο καρτέλ ενέργειας και για τη ΔΕΗ με τα γαλάζια παιδιά. Αυτό έγινε για κανένα χρόνο, αλλά μετά βυθιστήκαμε όλοι μαζί. Ήταν καταστροφική επιλογή. Κοντόφθαλμη, πολύ δεν έβλεπε μπροστά και αντιεπιστημονική, θα έλεγα. Και το περίεργο είναι ότι ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα ολοκλήρωσαν την πώληση του δικτύου αερίου στην Ιταλγκάζ. Και τώρα θα αποφασίζει ως μεγαλομέτοχος το Ιταλικό Δημόσιο για την πολιτική δικτύου αερίου στην Ελλάδα. Τραγικά λάθη. Και προσθέστε σε αυτό την ακρίβεια, 8 δισεκατομμύρια κόστος επιπλέον της χοντρεμπορικής το τελευταίο 12μηνο. Άρα σε μια ενεργειακή αγορά της χώρας μας, που δεν έχει ρύθμιση και έλεγχο, δεν έχει στρατηγικό σχεδιασμό καυσίμων, δεν έχει δίκτυα και είναι κουρασμένη οικονομικά, έχει στερέψει δηλαδή, και οι επιδοτήσεις απλά αυξάνουν το κόστος, είναι λεφτά των πολιτών δηλαδή που επιδοτούν την ακρίβεια, έρχεται να προσθεθεί αυτή η πολύ μεγάλη, μείζονος χαρακτήρα, ενεργειακή κρίση της Ευρώπης, που είναι ένα πρόβλημα ενεργειακής πολιτικής, που δεν προλαβαίνει να αλλάξει μέσα σε 2-3 μήνες. Μακάρι να άλλαζε. Πάντως, αυτό δεν προμηνύει προφανώς εύκολους μήνες. Είναι δύσκολη η κατάσταση, το κατανοείτε, και χρειάζεται άμεσα αλλαγή πορείας με ισχυροποίηση του δημόσιου ελέγχου στην ενέργεια για να υπάρχει πρόσβαση στο αγαθό της ενέργειας. Να το πω απλά, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Κρέκας να επιβάλλουν αγορανομική διάταξη ορισμένου κέρδους στην ενέργεια. Δηλαδή, ανώτατου συντελεστή κέρδους. Έχουμε μπει στο κέντρο της κρίσης. Αμφισβητείται αυτή τη στιγμή η πρόσβαση στο αγαθό και κάποιοι βγάζουν ακόμα δισεκατομμύρια. Χρήστο, μια στιγμή, κύριε Υπουργέ, θέλω κάτι να ρωτήσω. Διάβασα μια συνέντευξή σας, νομίζω, στη Real News. Μεταξύ άλλων, είπατε πως δεν έχουν φορολογηθεί ακόμη τα υπερκέρδη των εταιριών και τα υπολογίσατε σε περίπου 2,2 δις, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχουν προχωρήσει. Εγώ νόμιζα ότι έχει προχωρήσει από τη διαδικασία αυτή. Αν δεν κάνω λάθος, από την κυβέρνηση έχουν πει, κύριε Υπουργέ, ότι ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που δίνονται στην κοινωνία, που επιστρέφονται μέσω των επιδομάτων κτλ., προέρχονται από την φορολόγηση των υπερκερδών. Τελικά τι ισχύει? Ακριβώς. Μας ακούει ο κύριος Φάμελος. Η τεχνολογία δεν είναι σύμμαχός μας. Είναι δύσκολη η επικοινωνία. Σήμερα προηγήθηκε και η βροχή, η κακοκαιρία, προκάλεσε αρκετά προβλήματα. Ο κακός μας ο καιρός. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι ένα ερώτημα κρίσιμο. Μόλις ο κύριος επανέλθει η σύνδεση με τον κύριο Φάμελο, να το δούμε. Ναι, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι έχουν φορολογηθεί τα υπερκέρδη. Και από τη φορολόγηση αυτή έχουν προκύψει Ακριβώς. το ταμείο για να μπορούμε να έχουμε τη στήριξη αυτή. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, Σταύρο, έχει να κάνει κυρίως με την επάρκεια. Ναι. Λέει η κυβέρνηση, δεν θα κρυώσουμε. Ναι. Έχουμε αποθέματα φυσικού αερίου. Η ρεβιθούσα να είναι καλά. Και η προεργασία που είχε προηγηθεί. Και ο λιγνίτης. Και ο λιγνίτης. Ναι. Αλλά κανένας δεν γνωρίζει πόσο θα το πληρώσουμε πιο ακριβά. Και εδώ έχει σημασία. Αέριο. Λέει ο κύριος Φάμελος, τον ακούσαμε προσεκτικά, ότι θα υπάρξει και πρόβλημα επάρκειας.
άλλο πρόβλημα επάρκειας και άλλο πρόβλημα τιμής. Ναι, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα επάρκειας. Έχουμε αποθέματα για να μπορέσουμε το να πώς θα κοστίσει είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι, ναι. Είναι κακά τα ψέματα. Αυτό που κάνει σήμερα η Ρωσία είναι όμως εκβιασμός. Θα μου πεις, έχει επιβάλει η Ευρώπη τις κυρώσεις. Ναι. Και έχεις να κάνεις ένα brand fair. Είναι εντάξει ο κύριος. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Φάμελε, μας ακούτε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Μας ακούει ο κύριος Φάμελος. Μας ακούει νομίζω, αλλά με μικρή καθυστέρηση. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε. Σας ακούω, άκουσα την ερώτηση. Ακούει. Ναι. Σας ακούω και άκουσα και την ερώτηση. Ναι, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η κυβέρνηση. Έχει ένα άλλο αφήγημα. Ναι, η κυβέρνηση έχει ένα άλλο αφήγημα, κύριε Υπουργέ. Λέει ότι όχι μόνο φορολογήσαμε. Ναι, σας ακούω. Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι όχι μόνο φορολογήσαμε τα υπερκέρδη, αλλά μέρισμα αυτής της φορολογίας πήγε στην επιδοματική πολιτική την οποία ασκεί. Σεις λέτε πως δεν έχει υπάρξει φορολόγηση των υπερκερδών. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, αν με ακούτε κανονικά. Τώρα ναι. Να μπορέσω να ξεκινήσω. Τώρα, ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι. Ωραία. Η διάταξη η οποία έχει ψηφιστεί στη Βουλή για φορολόγηση 90% των υπερκερδών δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Το λέω με απόλυτη ευθύνη, διότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ο υπολογισμός των υπερκερδών του προηγούμενου έτους. Ούτε για το ρεύμα, ούτε για το αέριο. Ρητά και κατηγορηματικά, ούτε ένα ευρώ δεν έχει φορολογηθεί από τα υπερκέρδη της προηγούμενης χρονιάς. Τι λέει η κυβέρνηση για να κοροϊδέψει και να πιστέψουμε ότι φορολόγησε? Και αυτό είναι, αν το κάνει, είναι προβληματικό, γιατί σημαίνει ότι δεν προτίθεται να φορολογήσει. Λέει ότι από τον Ιούλιο και μετά ένα τμήμα των χρημάτων που πληρώνουμε δεν πηγαίνει στους παραγωγούς ενέργειας, δεν πάει καθόλου στους παραγωγούς, αλλά πάει στο Ταμείο των Επιδοτήσεων. Αυτό είναι αληθές. Ένα τμήμα του λογαριασμού από τον Ιούλιο και μετά, από τον Ιούλιο όμως, δηλαδή εδώ και ένα μήνα μόνο, οριακά δύο, δεν πηγαίνει στους παραγωγούς, αλλά πηγαίνει στο Ταμείο Επιδοτήσεων. Άρα, οι παραγωγοί δεν φορολογούνται, οι παραγωγοί έχουν υπερκέρδη και οι πολίτες πληρώνουν περισσότερο για να τους γυρίζει μετά ως επιδότηση. Γι' αυτό και είδατε να εκτινάσετε ο λογαριασμός της ΔΕΗ από 486 τον Αύγουστο σε 788 ευρώ τη μεγαβατόρα του Σεπτέμβριο. Γιατί κάνουν κύκλο οι επιδοτήσεις. Δηλαδή εμείς πληρώνουμε την επιδότηση των επόμενων μηνών. Δεν είναι λοιπόν φόρος, δεν είναι απόδοση από τις εταιρείες παραγωγής, ούτε ένα ευρώ. Είναι λεφτά των καταναλωτών που από τους λογαριασμούς πάνε σε επιδοτήσεις. Πρακτικά οι καταναλωτές πληρώνουν και τα υπερκέρδη και τις επιδοτήσεις. Άρα συντηρούν την ακρίβεια. Θα το θέσουμε. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει φορολογηθεί. Ασφαλώς και θα το θέσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η καταγγελία που κάνει ο κύριος Φάμελος. Από τα υπερκέρδη της προηγούμενης περίοδου 12 μηνών, Ιούλιος 21 με Ιούνιος 22, δεν έχει ανακοινωθεί πόσα είναι τελικά, πόσα θα φορολογηθούν, είτε στο ρεύμα, είτε στο αέριο. Απλά αυτό είναι ανακύκλωση, ας το πούμε, άδικων χρεώσεων που ζούμε τώρα. Ναι. Πάνε σε ένα ταμείο από τους λογαριασμούς μας. Όχι όμως από τους παραγωγούς. Να αλλάξουμε θέμα, γιατί και ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει ασφιχτικά. Για να πάμε λίγο στις επισυνδέσεις, το λέω εγώ, υποκλοπές το λέει ο Σταύρος. Φοβάμαι ότι έχουμε πάλι ζήτημα. Πάλι έχουμε ζήτημα. Ας κάνουμε τουλάχιστον άλλη μια προσπάθεια τελευταία. Θα κάνουμε βεβαίως. Τι γίνεται. Γιατί πάντα οι συζητήσεις με τον κύριο Φάμελο έχουν ενδιαφέρον. Ναι. Και αυτό που ανέδειξε θα το θέσουμε στον κύριο Γαϊτάνη. Την Παρασκευή που θα είναι. Την Παρασκευή, ασφαλώς. Αλλά και στο ραδιόφωνο. Ναι. Με κυβερνητικά στελέχη. Τώρα. Ναι. Κύριε Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει ψηλά το ζήτημα των υποκλοπών. Επισυνδέσεις λέω εγώ, υποκλοπές λέει ο Σταύρος. Παρ' όλα αυτά, σε όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει, που έχουν τρέξει σε επίπεδο κοινής γνώμης, φαίνεται ότι είναι ένα θέμα το οποίο πολιτικά προκαλεί μια οξύτητα, δεν όμως, όπως είπατε κι εσείς, δεν αντανακλά σε επίπεδο κοινωνίας. Άρα, πολλοί λένε ότι τελικά επενδύσατε, μάλλον ποντάρατε σε ένα ζήτημα το οποίο δεν απέδωσε καρπούς πολιτικούς. Τώρα, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι μια άλλη καλή ερώτηση. Εντάξει, ναι. Μα βέβαια, τέλος πάντων, ναι.
νομίζω σήμερα πραγματικά. Κάθε αρχή και δύσκολη, Χρήστο. Κάθε αρχή και δύσκολη και ποδαρικό. Αντί να κάνουμε το δεξί, κάναμε με το αριστερό, αλλά τέλος πάντων. Κοίτα, ποδαρικό κάναμε με το δεξί εκεί ήδη, αλλά το θέμα είναι ότι η τεχνολογία δεν είναι σύμμαχος σήμερα. Είναι πολλά τα προβλήματα από την κακοκαιρία χθες. Είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς. Τώρα σας ακούμε, κύριε Φάμελ. Τώρα σας ακούμε, κύριε Υπουργέ. Τι να πω, συγγνώμη, τα δίκτυα σήμερα έχουν θέματα. Προηγήθηκε η κακοκαιρία χθες. Φταίει και ο κακός μας ο καιρός. Εγώ είμαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Έχω και εδώ ένα πρόβλημα στο δίκτυο. Δεν θέλω να πω την εταιρεία. Προσπαθώ να το φτιάξω όλο το απόγευμα. Εν πάση περιπτώσει, μην σας ταλαιπωρώ με τα πρακτικά. Ακούσατε την ερώτηση του Χρήστου, κύριε Υπουργέ? Όχι, με συγχωρείτε, δεν άκουσα. Είπαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει ψηλά το ζήτημα των επισυνδέσεων, όπως λέω εγώ, των υποκλοπών, όπως λέει ο Σταύρος. Παρ' όλα αυτά, σε όλες τις μετρήσεις προκύπτει ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και το ΠΑΣΟΚ, που ήταν το άμεσα ενδιαφερόμενο κόμμα, κέρδισε πόντους πολιτικούς. Δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά. Ναι, ναι. Αυτό είναι πράγματι προς διερεύνηση και κοινωνιολογικά και επιστημονικά. Κρατώ μια επιφύλαξη. Ξεκίνησα το σχολιασμό μου λέγοντάς σας ότι πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλο και υψηλής ιστορικής αξίας δυναμικό πολιτικό να τοποθετείτε για ένα ζήτημα. Δηλαδή, σας ανέφερα ήδη τρία κορυφαία πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Τον κύριο Παυλόπουλο, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Βενιζέλο, αλλά μπορώ να προσθέσω τον κύριο Αλιβιζάτο και πολλούς άλλους συνταγματολόγους. Η έκφραση από τη μεριά των καθηγητών, της διανόησης και τη μεριά της πολιτικής και μάλιστα προσώπων με μεγάλη πορεία στα πολιτικά πράγματα της χώρας, νομίζω ότι δείχνει ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία το ζήτημα αυτό. Τώρα, αν εκφράζεται ή όχι στις δημοσκοπήσεις, αυτό θα φανεί και στις κάλπες. Κράτα μια επιφύλαξη. Δεν είναι παράλογο να τοποθετείτε τόσο σημαντικό πολιτικό δυναμικό και να μην εκφράζει αυτό μια κοινωνική λειτουργία? Εγώ εκτιμώ ότι εκφράζει. Η κοινωνία ανησυχεί για το ζήτημα των υποκλοπών. Όχι μόνο γιατί δεν ξέρει ποιος παρακολουθείτε, αλλά γιατί καταλαβαίνουμε και δυστυχώς όσοι λειτουργούμε στο πολιτικό επίπεδο ότι εκτίθεται η χώρα και στο επίπεδο της Ευρώπης όσον αφορά την εφαρμογή και την λειτουργία του κράτους δικαίου. Και δεν είναι απλό, ξέρετε, μπορεί να επηρεάσει ακόμα και οικονομικές λειτουργίες και χρηματοδοτήσεις, αλλά σίγουρα επηρεάζει την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό και δεν μας αρέσει καθόλου το ότι η Ελλάδα θα ξαναανακριθεί. Η Ελλάδα δηλαδή θα ελεγχθεί ξανά από Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρώπης για τη δημοκρατία. Και είναι τραγικό να το ακούμε εμείς οι Έλληνες και Ελληνίδες κάτι τέτοιο. Ξέρετε όμως τι γίνεται, κύριε Υπουργέ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και στην απεικόνηση την εκλογική. Κρατώ μεγάλη επιφύλαξη για τις δημοσκοπήσεις, οφείλω να το πω πια. Δεν μου φαίνεται απολύτως αναντίστοιχο με αυτό που βλέπω έξω. Το κρατάμε. Από την άλλη πλευρά όμως, επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Συνομιλώντας για το θέμα με πάρα πολύ κόσμο, όλοι λένε ότι στην πολιτική, και αυτό είναι νομίζω το χειρότερο για το πολιτικό σύστημα, όλοι είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, όλοι ακούνε τους πάντες. Και οι αναφορές είναι πολλές και είναι συχνές. Δηλαδή, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι η δική σας κυβέρνηση παρακολουθούσε δικά σας στελέχη. Ο κύριος Πιτσιόρλας, για παράδειγμα. Πρωτοσέλιδο σήμερα ο κύριος Πιτσιόρλας. Αλέξη, γιατί με παρακολουθούσες? Ναι, αυτά δηλαδή τώρα το λέει ο ίδιος και αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια αναστάτωση στην κοινωνία, στη λογική ότι τελικά τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα με αυτή την αποκάλυψη, γιατί η αποκάλυψη αυτή δεν έγινε το 2015-2019, έγινε τώρα. Ότι παρακολουθεί το Μαξίμου έγινε τώρα. Δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Μιλάμε για μια χρονική στιγμή της ιστορίας Ελλάδας που το 22 αποκαλύφθηκε ότι το Μαξίμου επί Μητσοτάκη παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους. Χρησιμοποιώ πληθυντικό μέχρι να αποδείξει η κυβέρνηση ότι δεν ισχύει. Ότι είναι μόνο ένας πολιτικός και ένας δημοσιογράφος. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος βγήκε και δήλωσε ότι είναι ανεπαρκής να διοικεί τη ΔΕΗ. Την ΕΕΠ, με συγχωρείτε. Δηλαδή, είπε, πήρα την ΕΕΠ από την επίβλεψή μου, αλλά δεν γνώριζα αν παρακολουθεί πολιτικά πρόσωπα, το οποίο είναι απαράδεκτο. Το είπε και ο ίδιος. Άρα, πρώτο ζήτημα. Δηλώνει ανεπάρκεια. Δεύτερο ζήτημα. Όλα όσα προκύπτουν, η διπλή παρακολούθηση Κουκάκη και Ανδρουλάκη δείχνει ότι έχει και ένα κακόβουλο λογισμικό εμφυλοχωρήσεις της λειτουργίας και δημόσιων φορέων. Και είναι μέσα και ο γραμματέας του Πρωθυπουργού και ο αρχηγός της ΕΕΠ. Άρα σχέδιο. Μέσα στο οποίο σχέδιο είναι και ο κύριος Μητσοτάκης, δεν μπορεί να μην ήξερε. Και τρίτο ζήτημα που βάζω. Ένας Πρωθυπουργός για να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους ή έναν δημοσιογράφο που ελέγχει
τραπεζικά σκάνδαλα. Από την μια μεριά είναι και ο ίδιος μέσα στα σκάνδαλα, από ό,τι φαίνεται. Και από την άλλη μεριά είναι αδύναμος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ένα αδύναμο πρωθυπουργό, ένα φοβισμένο που παρακολουθεί αντιπάλους του. Αυτό δεν έχει καμία σχέση και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τίποτα από το παρελθόν. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του κυρίου Πιτσιόρλα, αυτό το οποίο βγήκε σήμερα στην εφημερίδα έχει ξαναδημοσιευτεί το 20. Δεν είναι περσινά ξανά στα φύλλα, να το πω έτσι. Και έχει ήδη ανακοινωθεί, πρώτον, ότι είναι πριν από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε. Δεύτερον, ότι είναι για οικονομική υπόθεση και όχι πολιτική. Και τρίτον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: συμφωνούμε να αρθεί το απόρριτο και να αποκαλυφθεί πότε ξεκίνησε και με ποιονού καταγγελία, αλλά αν δεν έχει κυβέρνηση να κάνει τα ίδια και τον κύριο Ανδρουλάκη. Εμείς δηλαδή συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει κανένα απόρριτο να πάει στη Βουλή ή οποιαδήποτε επισύνδεση του κυρίου Πιτσιόρλα, γιατί ξεκίνησε επί κυβέρνηση Σαμαρά για οικονομικό ζήτημα και όχι για πολιτικό. Αλλά αν τολμάει ο κύριο Μητσοτάκη να αποκαλύψει ποιο έδωσε τις εντολές για τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Κουκάκη. Και ίσως θα πρέπει να συζητηθεί και η αποκάλυψη, νομίζω, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πρέπει να έχει κάνει μία αναφορά. Καταγγελία, η πρώτη. Το 18, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 17. Νομίζω ήταν 17 και δεχτήκαμε να μπει στην εξεταστική. Ναι, ωραία. Επειδή εμείς δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, έχουμε δεχτεί να μπει στην εξεταστική. Ναι. Εγώ θα ήθελα πολύ γρήγορα, κύριε Φάμελε, γιατί με όλα αυτά έχουμε ένα λεπτό μόνο, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα. Φέρατε στη Βουλή το θέμα των εργαζομένων στο εργοστάσιο της Μαλαματίνας. Ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχαμε και επεισόδια. Μάλιστα, δεχθήκατε και μία απρόκλητη επίθεση από άνδρες των ΜΑΤ, όπως τουλάχιστον καταγγείλατε. Τα δείξανε και οι κάμερες έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως, γι' αυτό τα... Ναι. Ναι. Και μάλιστα με τα χέρια πίσω την πλάτη, εγώ πρέπει να σας πω, και σε δημόσιο χώρο βρισκόμενος. Δεν είναι όμως προσωπικό το ζήτημα. Για ποιο λόγο πήγαμε σήμερα το θέμα στη Βουλή. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί κάναμε μία παρέμβαση μαζί με το Σωματείο και στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Σήμερα το πρωί ήμουνα στα δικαστήρια για το ζήτημα αυτό. Στο εργοστάσιο Μαλαματίνα, που είναι μια πολύ σημαντική φίρμα, να το πούμε, δηλαδή είναι λογότυπο της πόλης μας και θέλουμε να λειτουργήσει. Θέλουμε να λειτουργεί, το λέμε ξεκάθαρα. Θέλουμε να υπάρχει αυτό το ποιοτικό και οικονομικό προϊόν στην αγορά της πόλης. Υπάρχει το εξής. Υπάρχει μια νέα ιδιοκτησία που πήρε το εργοστάσιο με σχέδιο εξυγίανσης, δηλαδή με δικαστική απόφαση και κουρεμένες στο μισό περίπου τις οφειλές προς τα ταμεία και το δημόσιο, τα ασφαλιστικά. Αλλά είχε μια υποχρέωση να κρατήσει τις θέσεις εργασίας στη διαπραγμάτευση για τη συλλογική σύμβαση και για να πιέσει, μάλλον από ό,τι φαίνεται, εργαζόμενους και σωματείο, απέλυσε ήδη 15 εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι παραβιάζει η νέα ιδιοκτησία το σχέδιο εξυγίανσης. Δηλαδή μια δικαστική απόφαση που στηρίζεται σε ευρωπαϊκή οδηγία. Ενημερώσαμε τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας σήμερα και αυτό πάμε και στη Βουλή. Δηλαδή οι εργαζόμενοι και όλοι όσοι ήμασταν εκεί υπερασπιζόμασταν την νομιμότητα. Απόφαση δικαστηρίου. Πέρα από το ότι και η απεργία αυτή καθ' αυτή έχει κριθεί νόμιμη. Δεν είναι παράνομη. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι μετά από ένα μήνα, τώρα είναι 6 εβδομάδες, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η 5η, μετά από 5 εβδομάδες απεργιακών κινητοποιήσεων, είχε έρθει η εισαγγελέας στο χώρο. Συζητήσαμε 2 ώρες μαζί της. Ήμουνα και εγώ παρόν και με τους συνδικαλιστές. Δεχόταν το σωματείο να πάνε για μια διαπραγμάτευση, συνεννόηση με την ιδιοκτησία, ακόμα και με ενεργές τις απολύσεις. Δεν βάλαν όρο δηλαδή να πάρθουν πρώτα πίσω για να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Αλλά δυστυχώς η ιδιοκτησία επέμενε να πάρει μπρος το εργοστάσιο, δηλαδή να σπάσει η απεργία και μετά να κάτσουν να μιλήσουν. Δεν μπορώ να τα βγάλω άκρη. Δηλαδή, ειλικρινά προσπαθήσαμε να τους πούμε ότι δεν φτάνει που παραβιάζεται μια δικαστική απόφαση και απολύεται εργαζόμενους οι οποίοι έχουν δεχτεί και μείωση αποδοχών 20%. Το δεχτήκανε μπροστά μας και στην εισαγγελέα μπροστά. Δεν κάθεστε και σε ένα τραπέζι να βρούμε μια άκρη παρά μόνο αν σπάσει απεργία, όπως και έγινε μετά με τα ΜΑΤ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει με τέτοια λογική διέξοδος. Πρέπει να βρεθεί μια, να το πω αλλιώς, διαιτησία. Το Υπουργείο υποχρεούται, είναι και νόμος εξάλλου, να τους καλέσει το Υπουργείο Εργασίας, να γίνει μια διαιτησία, να το πω έτσι, δηλαδή να μειωθούν λίγο οι μισθοί, να προσληφθούν οι απολυμμένοι. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει η Μαλαματίνα ολόκληρη όμως, έτσι. Μην την κόψουν κομμάτια να την πουλήσουμε. Μακάρι ολόκληρη. Να βρεθεί μια λύση, αυτό. Γιατί θα σας εργοστάσιο αυτό που δεν αντέχει άλλο. Μόνο αυτό δεν είναι. Να λειτουργήσει το εργοστάσιο, τίποτα άλλο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη για τις διακοπές, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Εντάξει, κάθε αρχή είπαμε και δύσκολη. Δεν πειράζει. Εκπομπή, step by step. Step by step. Παρασκευή.
10 η ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά. Άπαντες παρόντες. Έτσι. Πάμε να πούμε λοιπόν την πρώτη καληνύχτα της σεζόν. Εμείς τα λέμε αύριο στις 5:30, ξεκινάμε και με τα άλλα. On time. On time. Θα είμαστε στην ώρα μας. Καλό βράδυ. Ραντεβού την Παρασκευή.